Πώς μπήκα γρήγορα την ώρα που καθόμουν. Μπράβο, γεια σας, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα, καλώς μας δεχτήκατε στο σπίτι σας. Και λέω καλώς γιατί έτσι ελπίζω. Δηλαδή για καλό ερχόμαστε ούτως ή άλλως για να περάσουμε. Για καλό. Ευχάριστα. Να πούμε λίγο τα δικά μας, τα δικά σας. Και δώρα φέροντες που λένε. Πάντα φέροντες, πάντα φέροντες. Με άδεια χέρια δεν φτάνουμε ποτέ εμείς εδώ. Ποτέ. Αλλά σήμερα, παιδιά, τελευταία ζω μέρα. Το δικό μου δράμα. Ναι. Τα κρυκρή είναι τελευταία τους μέρα. Όλοι μας δράμα. Δεν ξέρω. Εμένα μπορεί να είναι η τελευταία μου μέρα από τα τόσα κρυκρή που έφαγα το Σαββατοκύριακο. Εσύ δεν ξέρω το Σαββατοκύριακο, αλλά εδώ μέσα πραγματικά δεν θα το πίστευα αν δεν το βλέπω με τα μάτια μου. Τα χτυπά τα παγωτάκια σου. Καλή 20 παγωτά μου άφησε η κοπέλα που ήρθε από την εταιρεία. Τα άφαγα όλα το Σαββατοκύριακο. Να πω κάτι, τη Φωτεινή τη ζηλεύω. Γιατί έχει καταπληκτικό κορμί, αλλά τρώει ρε παιδί μου. Δεν έχω ζηλέψει ποτέ μια αδύνατη η οποία ξέρω ότι πεινάει. Δηλαδή δεν τη ζηλεύω την πείνα που βλέπει κορίτσια. Αλλά ζηλεύω αυτό που είχε αυτό το κορμί και μπορεί και τρώει. Σα πω στο Σαββατοκύριακο που μου ήρθε μία. Δεν ζει νομίζω τώρα γιατί τη έδωσα μια κλωτσά. Τι έχει παιδιά χαρακτηριστικό. Τρώει. Είναι σανίδα. Εντελώς σανίδα. Δηλαδή πολύ αδύνατη. Και έχει αυτή και ένας από την οικογένειά της το εξής. Μόλις το που τρώει λέει σοκολάτα, δουλεύει τούρμπο μεταβολισμός της. Δηλαδή τρώει ένα ταψί μουσακά και λέει ας φάω μια σοκολάτα να δυνατήσω. Έλα και τώρα. Χάνει 1,5 κιλό την ημέρα. Όχι, δεν ζει. Πνίγεται. Την έπνιξε. Είναι στο κατσιμίδι να πάει η οικογένειά της να τη βρει. Εσύ γιατί όσους πνίγεις τους στέλνεις στο κατσιμίδι. Εκεί δεν είναι το νεκροταφείο μου. Ρούλα! Ρούλα τη λέγανε. Πάντως για τα κρυκρή. Είναι σαν τη ρούλα τη δικιά μου. Ναι. Μου κάνει μακιγιάζει και είναι έτσι. Αυτή η ρούλα. Ίδια. Πρέπει να είναι φιλή. Κορμάρα. Οι ρούλες. Οι ρούλες οι αδυνατούλες. Οι ρούλες οι άπαγες.